Καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε με τις παρουσίες. Τσόκας Θεμιστοκλής, παρόν. Μαυρίδη Σοφία, βλέπω για την ώρα. Παπαδόπουλος Αναστάσιος, ούτε τον κύριο Παπαδόπουλο, ούτε τον κύριο Σαββίδη. Κωνσταντινίδης Αβράμ, παρόν. Κατσαρός Ιωάννης, παρόν. Σομιάδης Μιχαήλ, παρόν. Καραμπούλας Αντώνιος, παρόν. Τσίγκος Θεμιστοκλής, παρόν. Τσίγκος Σίδωρος, παρόν. Φίλης Γεώργιος, παρόν. Καγιάς Δημήτριος, παρόν. Μπουραντάς Μελέτιος, παρόν. Νέζης Ιωάννης, παρόν. Παπαδόπουλος Δημήτριος, παρόν. Φιλιχού Γεωργία, παρούσα. Ηλίας Ιωάννης, παρόν. Μιλωνάς Κωνσταντίνος, παρόν. Μάμας Μάρκος, παρόν. Ατματζίδου Μαρία, δεν τη βλέπω. Α, η Μαρία. Εντάξει. Μόλις μπήκα την προσφωνήσουμε, εντάξει. Άμα είναι εδώ. Μαυράκη Τσίγκου Ελένη Παρούσα. Χιονίδης Κωνσταντίνος, δεν τον βλέπω τον κύριο Χιονίδη. Αβράμ Κρεούζα, δεν βλέπω την κυρία Αβράμ. Ούτε τον κύριο Γαβριλίδη. Προχωράει ο κύριος Μιλωνάς Αλέξανδρος Παρών. Ο κύριος Χατζής Μιχαήλ Παρών. Η κυρία Λιάκου Μαρία Παρούσα. Ο κύριος Μουζάκας, δεν τον βλέπω. Ο κύριος Τσίγκος Αλέξανδρος Παρών. Ο κύριος Τσοκάνης, παρόν. Η κυρία Καμπόλη Ολυμπία, παρούσα. Ο κύριος Μπακάλης, δεν τον βλέπω να είναι παρόν. Και ο κύριος Τσίγκος Αγισίλαος είναι παρόν. Υπάρχει απαρτία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη, με τυχόν ερωτήσεις και ανακοινώσεις, θα ήθελα στην... η κυρία Ματζίδου προσήλθε. Θα ήθελα να θέσω προς συζήτηση δύο θέματα ως εκτός ημερησίας. Το ένα είναι αυτό που είδατε εντάχει τώρα, που ήρθε χθες το μεσημέρι στο γραφείο και αφορά τη λήψη απόφασης για την α έγκριση του επικαιροποιημένου τεχνικού δελτίου πράξης με το τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμας Προπύργου» με κωδικό, παρακαλώ λίγο ισχύα, παρακαλώ, με κωδικό όμικρον πι σίγμα 52594 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 1420 για την παράταση ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της ανωτέρω πράξης, β. την έγκριση της τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα, γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα και δ. Την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης της Πράξης. Θα γίνει αναλυτικότερη εισήγηση από τον κύριο Ρεστέμι, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, του συγκεκριμένου, για τις τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει. Και το δεύτερο θέμα αφορά το αίτημα του Συλλόγου Ίκαρος Ασπροπύργου για επιχορήγηση 3.000 ευρώ από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν σας το μοίρασα αυτό, γιατί είναι το αίτημα, όποιος θέλει είναι εδώ. 3.000 ευρώ είναι το ποσό από τον Ίκαρο. Αν συμφωνείτε να συζητηθούν αρχικά και όταν έρθει η διαδικασία θα συζητηθούν. Συμφωνείτε ομόφωνα να συζητηθούν. Ωραία, θα συζητηθούν ομόφωνα στην εκτός ημερησίας διαδικασία μετά το πέρας των ερωτήσεων και των ανακοινώσεων. Υπάρχουν ανακοινώσεις, ερωτήσεις. Έχετε, κύριε Μιλωνά, ο κύριος Ηλίας. Να πω ότι προσήλθε ο κύριος Παπαδόπουλος Αναστάσιος. Πρόεδρε. Και ο κύριος Σαββίδης, με συγχωρείτε, ναι. Εμείς έχουμε κάνει κάποιο αίτημα σαν παρατάξη να μην γίνεται τρίτη. Γιατί υπάρχει κάποιο μέλος της παράτασης και ειδικά τώρα που υπάρχουν μαθήματα το οποίο δεν μπορεί να έρχεται. Τώρα βέβαια να μην συζητήσω για αυτό το 6-7, γιατί πραγματικά έχει μπερδέψει αρκετό κόσμο. Δηλαδή ήταν 6, το mail που μας έχει έρθει είναι ότι 7, Διοικητικό Συμβούλιο, η πρόσκληση έγραφε 6. Εγώ ενημερώθηκα ότι τελικά είναι 7, ότι είναι 6 το Διοικητικό Συμβούλιο από την Μαρία στις 2 η ώρα και ενημέρωσα τους υπολείπους. Ο ένας παράδειγμα δεν μπορεί να έρθει. Θα έρθει αργότερα ο Παύλος ο Καπριγίδης. Οι άλλοι δύο είναι πραγματικά απόντες. Αλλά θα σε παρακαλέσω αν είναι δυνατόν κάτω Τετάρτη, κάτω Δευτέρα. Μαρία μου, εμείς... Παρακαλώ, παρακαλώ. Όσον αφορά το θέμα της διαθεσιμότητας των συμβούλων, έχω προσπαθήσει σε όλα τα τέτοια να το μοιράσω,
γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε αρκετούς. Πέραν της άλλης, η συγκεκριμένη εβδομάδα είναι λίγο δύσκολη λόγω των εκδηλώσεων. Αύριο στο χώρο έχει εκδήλωση υποψήφια βουλευτής. Την Πέμπτη υπάρχουν άλλες εκδηλώσεις. Ορίστε. Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου υπήρχαν δύο λόγοι. Ο ένας είναι ότι επειδή οι διαζώσεις, συνεδριάσεις, μάλλον επειδή η τηλεδιασκέψη μπορεί να είναι μία το μήνα και την έχουμε υπερβεί, προτιμήσαμε αυτή την αίθουσα για λόγους δημόσιας υγείας, να υπάρχουν λίγο μεγαλύτερες αποστάσεις, ώστε να είναι πιο τέτοιο. Και το δεύτερο, ότι έχουμε και ένα τεχνικό πρόβλημα, το οποίο θα επιληθεί μέσα στη εβδομάδα με την κάμερα την εγκατεστημένη. Τώρα, αυτό έγινε όσον αφορά τα συμβούλια. Τώρα, με το mail ήταν ουσιαστικά ζητήθηκε να ενημερωθεί το σώμα για την, για την αλλαγή της τοποθεσίας. Δεν υπήρξε ποτέ αλλαγή ώρας. Έγινε λάθος στο email. Το δικό μου λάθος ήταν ότι εγώ δεν πρόσεξα το email, γιατί είπα αλλάχτε την τοποθεσία και δεν άνοιξα ποτέ το email. Οπότε, με συγχωρείτε για αυτή την αναστάτωση. Άλλη ερώτηση, κύριος Μιλωνάς. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Αν αληθεύει ότι μέσα στη βδομάδα, την Πέμπτη, θα αποκαλυφθούν οι πινακίδες στη Μεγαρίδος, αν υπάρχει τέτοια ενημέρωση, ή αν ισχύει η παλιότερη ενημέρωση που είχαμε από τον Δήμαρχο. Προσωπικά δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω αν κάποιος. Δεν το γνωρίζω κι εγώ. Δεν το γνωρίζω κι εγώ, Πρόεδρε. Περιμένει η περιφέρεια, αντί να... Την τροχιά, όπως σας είχα πει. Μακάρι την Πέμπτη να λυθεί το θέμα. Πάντως, οι πινακίδες έχουν τοποθετηθεί και έχουν καλυφθεί, το ξέρω. Οι διαδικασίες έχουν τελειώσει από την περιφέρεια. Ας ελπίσουμε και εγώ θα το κοιτάξω αύριο. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Τσοκάνης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εν όψη των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής στις 21 Μάη, οι εργαζόμενοι του Δήμου μας δικαιούνται. Όχι, δεν είναι για εσάς, συγγνώμη. Δικαιούνται το εκλογικό επίδομα. Υπάρχει όμως μία μερίδα εργαζομένων, οι οποίοι είναι οι συμβασιούχες καθαρίστερες στα σχολεία, οι οποίες εκ του νόμου δεν δικαιούνται εκλογικό επίδομα. Επειδή όμως θα βοηθήσουν και την Παρασκευή και τη Δευτέρα, σε ώρες παραπάνω και από το ωράριό τους, αλλά και σε υποχρεώσεις που τους προσθέτουμε, πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε έστω και μία μικρή παραπάνω αμοιβή για τη συγκεκριμένη εργασία που θα παρέχουν, είτε ως υπεροριακή απασχόληση να τους την εξασφαλίσουμε, είτε με κάποιον άλλον τρόπο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τσοκάνη. Ο κύριος Καραμπούλας, ο κύριος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών. Το εκλογικό επίδομα δεν είναι για όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους, όπως και οι καθαρίστριες που δεν δικαιούνται, όπως είπατε, δεν θα δουλέψουν εκείνες τις μέρες για να τις αδικήσουμε. Καταλάβετε. Θα έχουμε καθαρίστριες που θα παίρνουν το επίδομα και θα προσφέρουν την εργασία τους. Όχι και στις καθαρίστριες, αλλά και άμα δουλέψουν καθαρίστριες την Παρασκευή στο ωράριό τους. Κυριακή δεν πρέπει να δουλέψουν Σαββάτο. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραμπούλα. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Να περάσουμε στα θέματα. Το πρώτο θέμα... Να περάσουμε με το χρόνο. Όπως θα είπα. Το πρώτο θέμα αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση, για την αλφα έγκριση του επικαιροποιημένου τεχνικού δελτίου πράξης με την πράξη με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμος Προπύργου» με κωδικό όμικρον πι σίγμα 52594 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 1420 για την παράταση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της ανωτέρω πράξης. Β. Την έγκριση της τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα. Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου νόμου με εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα. Και Δ. Την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης. Θέλετε να κάνετε μια πολύ σύντομη τέτοια, κύριος Γενικός? Έχει δοθεί εισήγηση, αν υπάρχουν ερωτήσεις? Όχι, δεν έχει δοθεί.
Ήρθε λοιπόν, έχει... αργά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχουν ολοκληρωθεί οι δύο φάσεις λειτουργίας του κέντρου κοινότητας. Έχει πιστοποιηθεί η λειτουργία, έχουν εισπραχθεί οι δόσεις. Η πράξη αυτή έχει συνταχθεί από τη Διευθύντρια. Είναι απόλυτα σύνομη και συμβαδίζει με το περιεχόμενο της πρότασης. Κατατίθεται σήμερα γιατί είχαμε περιορισμένα περιθώρια υποβολής για να πάρουμε και την επόμενη δόση. Συνεχίζουμε κανονικά. Δεν έχουμε παρατηρήσει από την περιφέρεια για το έργο. Και παράλληλα κινείται και η διαδικασία για το παράρτημα Ρωμά, το οποίο ήδη λειτουργεί. Έχουμε μία απώλεια εκεί, γιατί δεν υπήρξε υποψήφιος για μία θέση η οποία θα επαναπροκηρυχθεί και όλα βαίνουν καλά. Ουσιαστικά, αν καταλαβαίνω, είναι μέρος της κανονιστικής διαδικασίας για τη λήψη της χρηματοδότησης. Κάθε φάση που ολοκληρώνεται, γίνεται αυτή η διαδικασία για να ενημερώνεται η περιφέρεια και να εισπράτεται η δόση η οποία οφείλεται στο Δήμο για την λειτουργία του προγράμματος. Υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριος Μιλωνάς, παρακαλώ. Άρα, κύριε Γενικέ, δεν υπάρχει αλλαγή από αυτό που έχει αποφασιστεί. Είναι μια διαδικαστική απόφαση. Μέρος διαδικασίας, δηλαδή. Αλλαγή. Ήρθε όχι. Σήμερα. Όχι, έχουμε πάρει απόφαση για το κέντρο κοινότητας. Εδώ πέρα. Σήμερα ήρθε δηλαδή ώστε να χρηματοδοτηθεί το πρώτο μέρος. Αυτό γιατί η τρίτη φάση του προγράμματος. Το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς λειτουργεί με τις ίδιες προϋποθέσεις, το ίδιο προσωπικό, τα πάντα όλα. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Υπάρχουν τοποθετήσεις. Περάσουμε στη ψηφοφορία. Θέλετε. Βαράει το τηλέφωνο σου. Πώς είναι το κουτσούμπα για κοίτα. Να περάσουμε ψηφοφορία. Υπέρ. Υπέρ. Κύριε Λευκό, κύριε Σουλίας. Λευκό. Υπέρ. 5 υπέρ και 15 πρέπει να είναι οι παρόντες, αν κάνω λάθος. 20 με 20 θετικές ψήφους εγκρίνεται ομόφωνα και 2, 5, 7 λευκές ψήφους εγκρίνεται ομόφωνα το πρώτο εκτός ημερησίας θέμα. Και να περάσουμε στο δεύτερο εκτός ημερησίας θέμα που αφορά την επιχορήγηση του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Ίκαρος Ασπροπύργου με 3.000 ευρώ. Συγκεκριμένα ζητάει τα χρήματα να διατεθούν ως εξής. 1.000 ευρώ για διαιτητές, 500 για παρατηρητές, 500 για γιατρούς και 1.000 για βραβεία έπαθλα. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Όχι, για τα έξοδα αγώνα εννοώ. Είναι για τα έξοδα αγώνα, το διευκρινίζω. Είναι τα έξοδα αγώνα. Του κανονικού. Του ποδοσφαιρικού. Τις πτώσεις, την πίτα. Υπάρχουν τοποθετήσεις, όχι, ψηφοφορία. Υπέρ, ομόφωνα. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων. Υπερψηφίζεται το δεύτερο εκτός ημερησίας θέμα και να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη της 15ης συνεδρίασης. Τα πρώτα έξι θέματα αφορούν ουσιαστικά το ίδιο θέμα. Να προσφωνήσουμε το πρώτο. Είναι η ανάκληση της υπαρτιμών 488 του 17 προγενέστερης απόφασης για να προσαρμογεί τελών υπεδάφους για το έτος 2018. Κάνετε μια σύντομη. Θέλετε να το κάνω απευθείας από αυτό. Εσείς είστε εισηγητής. Δώστε μου ένα λεπτό. Το πήρα, αλλά δεν είχε ίντερνετ στην αρχή. Λοιπόν. Ας κάνω μια σύντομη αναφορά, ουσιαστικά εισήγηση, με βάση το σκεπτικό αφορά το τέλος υπεδάφους, όπως ψηφίσαμε για το 2013 έως
το 17, επανερχόμαστε για το 18 έως και το 23. Το κείμενο το οποίο θα σας αναγνώσω αφορά, είναι ουσιαστικά η συνέχεια και το εισηγητικό για το συγκεκριμένο θέμα με βάση την απόφαση του ΣΤΕ, την οποία αναλύσαμε την προηγούμενη φορά. Ο Δήμος υποχρεούται να συμμορφωθεί με την 2446 του 21 απόφαση του ΣΤΕ, εκδοθήσα απόφαση που συνιστάται η συμμόρφωση στην έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης για το έτος 18, η οποία θα καθορίζει συντελεστές υπολογισμού των τελών χρήσεως υπεδάφους βάσει των κριτηρίων που έθεσε η ανωτέρω απόφαση στη σκέψη 24 και βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 13 του ΒΔ 24-9-20 του Βασιλικού Διατάγματος, ΒΔ, με μικρό, ναι, 24-9 του 58. Προτείνεται το κριτήριο των περιοχών από τις οποίες διέρχονται αγωγοί και λοιπές υπόγειες εγκαταστάσεις των βαρημένων επιχειρήσεων και για το σκοπό αυτό υιοθετήθηκε η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ περιοχών εντός και περιοχών εκτός σχεδίου πόλεως. Με την έννοια αυτή, η τιμή βάσεως ανακυβικό μέτρο υπογείων εγκαταστάσεων είναι μεγαλύτερη για τις περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και για το λόγο αυτό προτείνεται για μένα τις περιοχές εντός σχεδίου πόλεως μικρότερη τιμή της αντικειμενικής αξίας ή τη τιμή 150 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και για τις τιμές εκτός σχεδίου πόλεως προτείνεται η μικρότερη τιμή βάσεως ή τη τιμή 100 ευρώ ανά κυβικό μέτρο η οποία ευρίσκεται στα όρια της αγοραίας αξίας των οικοπαίδων εκτός σχεδίου περιοχών. Για όλες τις περιοχές προτείνεται η εκθετική αύξηση ανάλογα με το κύκλο εργασιών ή τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης όταν αυτά ξεπερνούν το 1 δις ευρώ με κλιμακούμενο σύστημα ανταποκρινόμενο στην αρχή της αναλογικότητας. Τα επιβαλλόμενα για το έτος 2018 τέλη χρήσεως υπεδάφους θα συνιστήσουν το γινόμενο της τιμής βάσεως προσαυξημένη αναλόγως των ακαθάριστων εσόδων ή του κύκλου εργασιών της βαρυνόμενης επιχείρησης επί τον καταλαμβανόμενο όγκο των αγωγών, σωλήνων και άλλων υπόγειων εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο υπέδαφος του Δήμου, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Με τον τρόπο αυτό, τα κριτήρια που έθεσε η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας 2446 του 21-7-ΜΗ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της εξουσιοδοτικής διάταξης και σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας, της ανταποδοτικότητας και του κράτους δικαίου. Αυτό είναι το εισηγητικό. Έχετε λάβει και την εισήγηση που ήρθε στην οικονομική ουσιαστικά. Έχουν εκδοθεί και αποφάσεις οικονομικής. Και αν υπάρχουν ερωτήσεις, είναι μαζί μας και ο κύριος Διευθυντής. Να πω ότι έχει προσέλθει η κυρία Μαυρίδη και ο κύριος Γαβριλίδης, ναι, με συγχωρείτε. Υπάρχουν ερωτήσεις? Νομίζω, επειδή έχει συζητηθεί για την προηγούμενη φορά, είναι ομοίως. Να περάσουμε στη πληροφορία. Λευκό είστε εσείς, υπέρ είστε εσείς. Όχι. Σωστά, θυμάμαι. Λευκό. Κύριε Τσογανή, όχι ή λευκό. Όχι. Και ο κύριος Τσίκος Αγισίλος, λευκό. Ωραία. Μισό λεπτό, δώστε μου. Άρα, υπερψηφίζεται κατά πλειοψηφία με 2 αρνητικές ψήφους το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Και να περάσουμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την ανάκληση παριθμών 5-18 του 18 προγενέστερης απόφασης και αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το 2019. Θα πρέπει να το αναφέρουμε σε κάθε ένα.
έχουν ζητήσει τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Είπαμε με τον δικηγόρο αν είναι δυνατόν σε κάθε μία απόφαση που θα παίρνουμε να διαβάζετε αυτό το κείμενο ο πρόεδρος. Ωραία. Όχι, όχι, το διαβάζουμε. Εντάξει, να κάνουμε 5 λεπτά παραπάνω. Θα αλλάξει, ναι, η χρονολογία. Στο δεύτερο θέμα, λοιπόν, της σημερινής διάταξης, που αφορά την ανάκληση της παριθμών 5-18 του 2018 προγενέστερη απόφαση για αναπροσαρμογή τελώνιο εδάφους για το έτος 2019. Ο Δήμος υποχρεούται να συμμορφωθεί με την 2446 του 21-7 εκδοθής απόφαση που συνίσταται η συμμόρφωση στην έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης για το έτος 2019, η οποία θα καθορίζει συντελεστές υπολογισμού των τελών χρήσεως υπεδάφους βάσει των κριτηρίων που έθεσε η ανωτέρω απόφαση στη σκέψη 24 και βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 13 του Βασιλικού Διατάγματος 24.9 20 του 58. Β. Προτείνεται το κριτήριο των περιοχών από τις οποίες διέρχονται οι αγωγοί και λοιπές υπόγειες εγκαταστάσεις των βαρυνόμενων επιχειρήσεων και για το σκοπό αυτό υιοθετήθηκε η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ περιοχών εντός και περιοχών εκτός σχεδίου πόλεως. Με την έννοια αυτή, η τιμή βάσης ανακυβικό μέτρο υπογείων εγκαταστάσεων είναι μεγαλύτερη για τις περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και για το λόγο αυτό προτείνεται για μένα τις περιοχές εντός σχεδίου πόλεως μικρότερη τιμή της αντικειμενικής αξίας ή τη τιμή 150 ευρώ ανακυβικό μέτρο και για τις εκτός σχεδίου περιοχές προτείνεται η μικρότερη τιμή βάσεως ή τη τιμή 100 ευρώ ανακυβικό μέτρο η οποία ευρίσκεται στα όρια της αγοραίας αξίας των οικοπαίδων εκτός σχεδίου περιοχών. Γάμα, για όλες τις περιοχές προτείνεται εκθετική αύξηση ανάλογα με το κύκλο των εργασιών ή τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως όταν αυτά ξεπερνούν το 1 δις ευρώ με κλιμακούμενο σύστημα ανταποκρινόμενο στην αρχή της αναλογικότητας. Δέλτα, τα επιβαλλόμενα για το έτος 2019 τέλη χρήσεως υπεδάφους θα συνιστούν το γινόμενο της τιμής βάσεως προσαυξημένης αναλόγως των ακαθάριστων εσόδων ή του κύκλου εργασιών της βαρυνόμενης επιχείρησης επί τον καταλαμβανόμενο όγκο των αγωγών σωλήνων και των άλλων υπόγειων εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο υπέδαφος του Δήμου εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Με τον τρόπο αυτό, τα κριτήρια που έθεσε η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας 2446 του 21-7 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της εξουσιοδοτικής διάταξης και σύμφωνα με τις αρχές αναλογικότητας, της ανταποδοτικότητας και του κράτους δικαίου. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Περάσουμε στη ψηφοφορία. Υπέρ της απόφασης. Κατά πλειοψηφία με 2 αρνητικές 5 λευκές και 21 θετικές ψήφους εγκρίνεται, 22 θετικές ψήφους εγκρίνεται το δεύτερο θέμα της σημερινής διάταξης. Θα προχωρήσουμε στο τρίτο θέμα της σημερινής διάταξης που αφορά την ανάκληση παριθμών 257 του 19 προγενέστερης απόφασης και αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2020. Η εισήγηση έχει ως εξής. Α. Ο Δήμος υποχρεούται να συμμορφωθεί με την 2446 του 21 Συμβουλίου της Επικρατείας 7 εκδοθής απόφαση που συνίσταται η συμμόρφωση στην έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης για το έτος 2020, η οποία θα καθορίζει συντελεστές υπολογισμού των τελών χρήσεως υπεδάφους βάσει των κριτηρίων που έθεσε η ανωτέρω απόφαση στη σκέψη 24 και βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 13 του Βασιλικού Διατάγματος 24.9.20.58. Β. Προτείνεται το κριτήριο των περιοχών από τις οποίες διέρχονται οι αγωγοί και οι λοιπές υπόγειες εγκαταστάσεις των βαρυνόμενων επιχειρήσεων και για το σκοπό αυτό υιοθετήθηκε η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ περιοχών εντός και περιοχών εκτός σχεδίου πόλεως.
Με την έννοια αυτή, η τιμή βάσεως, ανακυβικό μέτρο υπογείων εγκαταστάσεων, είναι μεγαλύτερη στις περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και για τον λόγο αυτό προτείνεται για τις μεν περιοχές εντός σχεδίου πόλεως μικρότερη τιμή της αντικειμενικής αξίας ή τιμή 150 ευρώ ανακυβικό μέτρο. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές προτείνεται η μικρότερη τιμή βάσεως ή τιμή 100 ευρώ ανακυβικό μέτρο, η οποία βρίσκεται στα όρια της αγορίας αξίας των οικοπαίδων εκτός σχεδίου περιοχών. Για όλες τις περιοχές προτείνεται εκθετική αύξηση ανάλογα με τον κύκλο των εργασιών ή τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης όταν αυτά ξεπερνούν το 1 δις ευρώ. Με κλιμακούμενο σύστημα ανταποκρινόμενο στην αρχή της αναλογικότητας. Τα επιβαλλόμενα για το έτος 2020 τέλη χρήσεως υπεδάφους θα συνιστούν το γινόμενο της τιμής βάσεως προς αυξημένη αναλόγως των ακαθαρίστων εσόδων ή του κύκλου εργασιών της βαρυνόμενης επιχείρησης επί το καταλαμβανόμενο όγκο των αγωγών, σωλήνων και άλλων υπόγειων εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο υπέδαφος του Δήμου εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Με τον τρόπο αυτό, τα κριτήρια που έθεσε η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας 2446 του 21-7-ΜΗ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της εξουσιοδοτικής διάταξης και σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας, της ανταποδοτικότητας και του κράτους δικαίου. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Υπέρ. 22. Κατά. 2. Λευκό. 5. Και ο Ίσυλος. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Και να περάσουμε στο τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την ανάκληση της υπαριθμών 228 του 20 προγενέστερης απόφασης για να προσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2021. Η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως εξής. Α. Ο Δήμος υποχρεούται να συμμορφωθεί με την 2446 του 21 απόφαση του ΣΤΕ 7-ΜΗ εκδοθείς απόφαση που συνίσταται η συμμόρφωση στην έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης για το έτος 2021, η οποία θα καθορίζει συντελεστές υπολογισμού των τελών χρήσεως υπεδάφους βάσει των κριτηρίων που έθεσε η ανωτέρω απόφαση στη σκέψη 24 και βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 13 του Βασιλικού Διατάγματος 24-9 20-10 του 58. Β. Προτείνεται το κριτήριο των περιοχών από τις οποίες διέρχονται οι αγωγοί και λοιπές υπόγειες εγκαταστάσεις των βαρυνόμενων επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό υιοθετήθηκε η θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των εντός και των περιοχών εντός και των περιοχών εκτός σχεδίου πόλεως. Με την έννοια αυτή, η τιμή βάσεως ανακυβικό μέτρο υπόγειων εγκαταστάσεων είναι μεγαλύτερη για τις περιοχές εντός σχεδίου πόλεως. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται για τις μεν περιοχές εντός σχεδίου πόλεως μικρότερη τιμή της αντικειμενικής αξίας ή τιμή 150 ευρώ ανακυβικό μέτρο. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές, προτείνεται η μικρότερη τιμή βάσεως ή τιμή 100 ευρώ ανακυβικό μέτρο, η οποία βρίσκεται στα όρια της αγοραίας αξίας των οικοπαίδων εκτός σχεδίου περιοχών. Γ. Για όλες τις περιοχές, προτείνεται εκθετική αύξηση ανάλογα με τον κύκλο των εργασιών ή τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης όταν αυτά ξεπερνούν το 1 δις ευρώ με κλιμακούμενο σύστημα ανταποκρινόμενο στην αρχή της αναλογικότητας. Τα επιβαλλόμενα για το έτος 2021 τέλη χρήσεως υπεδάφους θα συνιστούν το γινόμενο της τιμής βάσεως προς αυξημένη αναλόγως των ακαθάριστων εσόδων ή του κύκλου εργασιών της βαρόμενης επιχείρησης επί τον καταλαμβανόμενο όγκο των αγωγών, σωλήνων και άλλων υπόγειων εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο υπέδαφος του Δήμου εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Με τον τρόπο αυτό, τα κριτήρια που έθεσε η ΣΤΕ 2446 του 2021-7-ΜΗ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της εξουσιοδοτικής διάταξης και σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας, της ανταποδοτικότητας και του κράτους δικαίου. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Να περάσουμε στη ψηφοφορία για το τέταρτο θέμα. Υπέρ 22, κατά 2, λευκό 5. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Και να περάσουμε στο πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την ανάκληση της υπαριθμών 203 του 21 προγενέστερης απόφασης για αναπροσαρμογή τελών υπεδάφους για το έτος 2022.
Η εισήγηση του θέματος έχει ως εξής. Α. Ο Δήμος υποχρεούται να συμμορφωθεί με την εκδοθήσα απόφαση του ΣΤΕ 2446 του 2021 που συνίσταται η συμμόρφωση στην έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης για το έτος 2022, η οποία θα καθορίζει τελεστές υπολογισμού των τελών χρήσεως υπεδάφους βάσει των κριτηρίων που έθεσε η ανωτέρω απόφαση στη σκέψη 24 και βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 13 του Βασιλικού Διατάγματος 24.9.20.58. Β. Προτείνεται το κριτήριο των περιοχών από τις οποίες διέρχονται οι αγωγοί και λοιπές υπόγειες εγκαταστάσεις των βαρυνόμενων επιχειρήσεων και για το σκοπό αυτό υιοθετήθηκε η θεμελιώδη διαφορά μεταξύ περιοχών εντός και περιοχών εκτός σχεδίου πόλεως. Με την έννοια αυτή, η τιμή βάση ως ανακυβικό μέτρο υπόγειων εγκαταστάσεων είναι μεγαλύτερη για τις περιοχές εντός σχεδίου πόλεως. Για το λόγο αυτό, προτείνεται για τις μεν περιοχές εντός σχεδίου πόλεως μικρότερη τιμή της αντικειμενικής αξίας ή τιμή 150 ευρώ ανακυβικό μέτρο. Και για τις τιμές εκτός σχεδίου πόλεως, για τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, προτείνεται η μικρότερη τιμή βάσεως ή τιμή 100 ευρώ κυβικό μέτρο, η οποία βρίσκεται στα όρια της αγοραίας αξίας των οικοπαίδων εκτός σχεδίου περιοχών. Για όλες τις περιοχές, προτείνεται η εκθετική αύξηση ανάλογα με τον κύκλο των εργασιών ή τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως, όταν αυτά ξεπερνούν το 1 δις ευρώ. Με κλιμακούμενο σύστημα ανταποκρινόμενο στην αρχή της αναλογικότητας. Τα επιβαλλόμενα για το έτος 2022 τέλη χρήσεως υπεδάφους θα συνιστούν το κινόμενο της τιμής βάσεως προς αυξημένη αναλόγως των ακαθαρίστων εσόδων ή του κύκλου εργασιών της βαρόμενης επιχείρησης επί τον καταλαμβανόμενο όγκο των αγωγών, σωλήνων και άλλων υπογειών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο υπέδαφος του Δήμου εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Με τον τρόπο αυτό, τα κριτήρια που έδωσε η ΣΤΕ 2446 του 2021-7-ΜΗ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της εξουσιοδοτικής διάταξης και σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας, της ανταποδοτικότητας και του κράτους δικαίου. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Να περάσουμε στη ψηφοφορία για το πέμπτο θέμα, υπέρ, 22 υπέρ, κατά 2, λευκό 5, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και να περάσουμε στο έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την ανάκληση της υπαριθμών 207 του 22 προγενέστερης απόφασης για να προσαρμογεί τελών υπεδάφους για το 2023. Η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως εξής, πέραν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Α. Ο Δήμος υποχρεούται να συμμορφωθεί με την 2446 του 21 ΣΤΕ 7 μη εκδοθής απόφαση που συνίσταται η συμμόρφωση στην έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης για το έτος 2023, η οποία θα καθορίζει συντελεστές υπολογισμού των τελών χρήσεως υπεδάφους βάσει των κριτηρίων που έθεσε η ανωτέρω απόφαση στη σκέψη 24 και βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 13 του Βασιλικού Διατάγματος 24.9.20.58. Β. Προτείνεται το κριτήριο των περιοχών από τις οποίες διέρχονται οι αγωγοί και οι λοιπές υπόγειες εγκαταστάσεις των βαρυνόμενων επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό υιοθετήθηκε η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ περιοχών εντός και περιοχών εκτός σχεδίου πόλεως. Με την έννοια αυτή, η τιμή βάσεως ανακυβικό μέτρο υπογείων εγκαταστάσεων είναι μεγαλύτερη για τις περιοχές εντός σχεδίου πόλεως. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται για τις μεν περιοχές εντός σχεδίου πόλεως μικρότερη τιμή της αντικειμενικής αξίας ή τιμή 150 ευρώ ανακυβικό μέτρο και για τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως προτείνεται η μικρότερη τιμή βάσεως ή τη τιμή 100 ευρώ ανακυβικό μέτρο, η οποία βρίσκεται στα όρια της αγοραίας αξίας οικοπαίδων εκτός σχεδίου περιοχών. Για όλες τις περιοχές προτείνεται εκθετική αύξηση ανάλογα με τον κύκλο εργασιών ή τα καθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως όταν αυτά ξεπερνούν το 1 δις ευρώ με κλιμακούμενο σύστημα ανταποκρινόμενο στην αρχή της αναλογικότητας. Δέλτα, τα επιβαλλόμενα για το έτος 2023 τέλη χρήσεως υπεδάφους θα συνιστούν το κινόμενο της τιμής βάσεως προς αυξημένη αναλόγως των ακαθαρίστων εσόδων ή του κύκλου εργασιών της βαρόμενης επιχείρησης επί τον καταλαμβανόμενο όγκο των αγωγών, σωλήνων ή άλλων υπόγειων εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο υπέδαφος του Δήμου εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Με τον τρόπο αυτό, τα κριτήρια που έδεσε η ΣΤΕ 2446 του 2021-7-ΜΗ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της εξουσιοδοτικής διάταξης και σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας, της ανταποδοτικότητας
και του κράτους δικαίου. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Να περάσουμε στην ψηφοφορία υπέρ 22, κατά 2, λευκό 5. Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Μου επιτρέψετε ένα δευτερόλεπτο, πριν να ρωτήσουμε στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είναι η αίθουσα. Να τα πω άλλη μια φορά. Όχι, εντάξει, θα μου γράψει, νομίζω θα τα πάρουν τα πρακτικά. Ναι. Να περάσουμε στο 7ο θέμα της σημερινής διάταξης που αφορά την εκδίκαση ενστάσεων τρίτης ανάρτησης, ατομικές προσκλήσεις, πολεοδομικής μελέτης τμήματος ζώνης χονδρεμπορίου του Δήμου Ασπροπύργου. Είναι μαζί μας και ο κύριος μελετητής, όπως επίσης και ο αντιδήμαρχος της πολεοδομίας, ο κύριος Μπουραντάς. Υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριος Μιλωνάς, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, επί του διαδικαστικού δεν πρέπει να έχει περάσει ποιότητα ζωής. Κατά την υπηρεσία, όχι. Πέρα ότι έχουμε άλλη άποψη για το θέμα, επί του διαδικαστικού, θεωρούμε ότι πρέπει να περάσει. Λικούρας, ο εκπρόσωπος της εταιρείας, η οποία εκπονεί από το 2010, δηλαδή 13 χρόνια, εκπονεί αυτό το σχέδιο. Άρα, μόνο και μόνο ότι έχουμε 13 χρόνια...
Ωραία. Ας πάμε σε συζήτηση του θέματος και αν τυχόν υπάρχει άλλη τέτοια, εδώ είμαστε, να ξανάρθει. Θέλετε να κάνετε κάποια εισήγηση? Και από εκεί και πέρα να φύγει από εδώ η μελέτη, να πάει στην περιφέρεια. Γιατί έχουμε αργήσει 13 χρόνια. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν ερωτήσεις? Παρακαλώ. Ουρά. Εγκρίσεις αδειών. Επειδή είπατε ότι είναι 13 χρόνια. Αυτά τα 13 χρόνια θεωρώ ότι θα έχει αλλάξει λίγο η φυσιογνωμία, το ιδιοκτησία. Και αν έχουν ληφθεί υπόψη και το ιδιοκτησιακές αλλαγές, δηλαδή συνενώσεις οικοπαίδων. Λοιπόν, έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει, γιατί το κτηματολόγιο είναι τρέχον. Επομένως, ανά πάσα στιγμή το βλέπουμε τι διαφοροποιήσεις υπάρχουν. Τώρα, όσον αφορά τις άδειες και αυτές, όσες μας έχουν γίνει γνωστές, έχουν ληφθεί υπόψη. Οι υπόλοιπες τι γίνεται? Ποιες υπόλοιπες? Μία άδεια που έχει βγει που δεν την ξέρετε. Έχετε εσείς κάποια να μου δείξετε? Όχι, δεν έχω, ρώτηση κάνω, κύριε Τελικουρά. Άρα, λοιπόν, όσες μας έχουν γίνει γνωστές, έχουν ληφθεί υπόψη. Με συγχωρείτε λίγο. Να. Υπάρχουν διοικητικές πράξεις. Αυτές ποιο είναι το καθεστώς? Μία άδεια που βγήκε πριν 15 μέρες, πριν ένα μήνα. Πιθανό να μην είναι γνωστή σε εσάς. Όταν εκδίδονται άδειες, θα πρέπει να παίρνει την σύμφωνη γνώμη του μελετητού. Προβλέπεται από την νομοθεσία αυτό σήμερα? Βεβαίως, διότι... Παρόλο που δεν έχει γίνει αναστολή αδειών και δεν έχει κατατεθεί. Η αναστολή δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό που έχει νόημα είναι ότι με την πολεοδομική μελέτη δεσμεύεται η εισφορά σε γη. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε εκδίδει άδεια θα πρέπει να λάβει υπόψη και αυτό που λέγεται εισφορά σε γη. Αλλιώς δεν πολεοδομούμε, παίζουμε. Όχι, χωρίς αναστολή. Το λέει το άρθρο 7 του 1337, ότι η εισφορά δεσμεύεται κατά την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης. Αλλιώς δεν θα κάναμε σχέδιο. Πώς? Όχι, είναι ζωντανή. Αν θέλουμε όμως να αργοπορούμε, και σας ανέφερα τα 13 χρόνια, αυτό είναι θέμα δικό σας. Παρακαλώ. Επιτρέπετε μία ερώτηση? Παρακαλώ. Μέσα στις ενστάσεις, μία από τις ενστάσεις ζητάει να λάβουμε υπόψη την άδεια την οποία έχει εκδώσει. Και εσείς απαντάτε ότι δεν μπορούμε να το λάβουμε υπόψη, διότι δεν τίθεται θέμα, αλλά θα το λάβουμε υπόψη στην πράξη εφαρμογής. Αυτό αντιτίθεται σε αυτό που μας είπατε λίγο πριν. Αλλά δεν έχετε λάβει υπόψη. Για ποια μιλάτε, κύριε? Για τη δεύτερη. Νομίζω είναι η δεύτερη. Που λέει να λάβετε υπόψη σας την άδεια. Λοιπόν, υπάρχει μια έκδοση, μια άδεια, η 331 του 10. Καταρχάς, αυτή έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί με το καθεστώς. Έχει αναθεωρηθεί? Όχι. Άρα λοιπόν δεν ισχύει. Άλλο ήταν αυτό. Η αίσθηση. Εσείς απαντήσατε ότι τα λάβατε υπόψη τα. Άρα δεν το έχετε λάβει. Το έχω λάβει με αυτή την έννοια. Όταν ωραία. Άδεια, άρα μην κοροϊδεύετε μια... εδώ μέσα το Δημοτικό Συμβούλιο ότι τα έχετε λάβει υπόψη. Βέβαια. Αλλά γράφετε μέσα. Όχι συζήτηση. Παρακαλώ. Η οποία είναι ανεπίκαιρη και δεν έχει αναθεωρηθεί. Τώρα, επί του πρακτέου, αυτή με την κατάργηση του δρόμου του κεντρικού έχει λοιπόν ληφθεί υπόψη αποδεκτή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να απαντήσω ότι η 331 του 10 είναι ενισχύ. Αυτό. Άλλο το ότι την έχω κάνει αποδεκτή, διότι έχω καταργήσει το δρόμο. Άρα είναι και αυτή αποδεκτή. Άρα έχει γίνει αποδεκτή. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν αν έχει αναθεωρηθεί ή όχι. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Περάσουμε στις τοποθετήσεις. Πάρουν τοποθετήσεις, κύριος Μιλωνάς. Και συνέχεια ο κύριος Τσοκάνης. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, για ένα σχέδιο που, όπως μας είπε και ο μελετητής, είναι 13 χρόνια, θεωρούμε ότι έχει αλλάξει άρδινη εικόνα εκεί. Θεωρούμε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη
επικαιροποίησης των αναγκών του σχεδίου με τα σημερινά δεδομένα 13 χρόνια μετά, και αφού έχουμε περιμένει 13 χρόνια, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα το να περιμένουμε λίγο ακόμα και να δούμε ποιες είναι οι σημερινές ανάγκες. Έχει προηγηθεί μια διευθέτηση ρέματος, έχουν προηγηθεί αγοραπολισίες που δεν έχουν ληφθεί υπόψη, έχουν εκδοθεί άδειες, έχουν δεθεί προεγκρίσεις, διοικητικές διαδικασίες λοιπόν, και νομίζω ότι θα βάλουμε και το Δήμο και τους ιδιοκτήτες σε περιπέτειες πραγματικά χωρίς όφελος και χωρίς κανένα λόγο. Ως εκ τούτου θα είμαστε αρνητικοί και να γραφτεί στα πρακτικά και για το τυπικό ότι δεν έχει περαστεί από την ποιότητα ζωής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιλωνά. Ο κύριος Τσοκάνης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε τι γίνεται. Καμιά φορά δεν κολλάμε στις λέξεις, αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι. Και έτσι όπως το είπατε και κύριε Μελετά, με όλο το σεβασμό, γιατί σίγουρα θα έχετε δουλέψει και δεν διαφωνώ όσον αφορά το αντικείμενο που έχετε κάνει. Αλλά σίγουρα 13 χρόνια εμείς δεν έχουμε ευθύνη που δεν έχει περάσει. Τουλάχιστον σαν αντιπολίτευση στο Δήμο. Και πιστεύω και πολλοί από εσάς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πριν 13 χρόνια δεν ήσασταν αρκετοί στο τι έχουμε ξεκινήσει και πώς ήταν τότε η υπεροχή και για ποιο λόγο θα έπρεπε τότε να ενταχθεί, με τι δεδομένα, με τι μελέτη τότε και πώς διαμορφώνεται σήμερα. Επομένως, μην μας κουνάτε το δάχτυλο. Ίσως σας έφυγε, αλλά μπορεί έτσι. Εγώ τουλάχιστον το νιώσα. Δεν σας κουνάω το δάχτυλο, κύριε. Θα μου παρακαλώ, παρακαλώ, η συζήτηση. Παρακαλώ, η συζήτηση. Ότι η πολεοδομική μελέτη έχει καταδεχθεί το 2016. Είναι... Άρα, 7 χρόνια είναι ζωντανή και εξελίσσεται. Άρα, λοιπόν, οτιδήποτε δεδομένο έχει ληφθεί υπόψη. Ποιος σας είπε ότι 13 χρόνια είναι αυτό το σχέδιο? Είναι σε ισχύ εδώ και 7 χρόνια. Τι κάνατε εσείς για να το ανατρέψετε? Παρακαλώ, είναι σε διαδικασία τοποθέτησης. Παρακαλώ, κύριε Τσοκάνη, με συγχωρείτε. Ήθιστε, κύριε Πρόεδρε, να μην διακόπτεται κανένας ομιλητής. Εγώ δεν σας διακόψα. Δημοτικός σύμβουλος, εγώ, κύριε. Παρακαλώ, 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 παρακαλώ. Το γεγονός ότι δεν είστε δημοτικός σύμβουλος. Θα παίρνετε το λόγο, σημαίνει ότι θα πρέπει να ζητάτε το λόγο για να τον παίρνετε. Παρακαλώ, υπάρχει μια διαδικασία. Παρακαλώ, παρακαλώ, σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, γίνεται, εμείς οι πολιτικοί μέσα και εκτός εισαγωγικών, αν θέλουμε να κάνουμε να το γυρίσουμε στο πολιτικό παιχνίδι και να μην καταλάβει κανένας τίποτα, είναι το εύκολο κομμάτι. Επομένως, δεν θέλω να παρασύρεστε εσείς που δεν είστε πολιτικός σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Και εμείς αυτό που βγάζουμε σαν συμπέρασμα είναι ότι 13 χρόνια, κατά την άποψή μας, μία μελέτη που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί και να είχε εφαρμοστεί μέσα σε 1-2 το πολύ 3 χρόνια, 13 χρόνια δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Τώρα, ούτε είναι θέμα κολυσιεργίας στο διαδικαστικό, κατά την άποψή μας, αν πέρναγε αύριο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Ποιότητα Ζωής, με συγχωρείτε, και ερχόταν την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Ούτε νομίζω ότι μπαίνει τέτοια διαδικασία να κολυσιεργήσουμε. Η πραγματικότητα πια είναι ότι μιλάμε τώρα με αφορμή την εκδίκαση ενστάσεων, που ενδεχομένως να είναι σωστές και εμείς να το ψηφίσουμε την εκδίκαση ενστάσεων, όμως για μία μελέτη ενός τμήματος της ζώνης Χονδρεμπορίου που έχει αλλάξει κατά 90% και κατά την άποψή μας δεν έχει πιαστεί μέσα στη μελέτη τη σημερινή αυτά τα οποία έχουν αλλάξει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τόσο απλά. Εάν εσείς μπορεί να θεωρήσετε, θα μου επιτρέψετε να τελειώσω. Εσείς μπορεί να θεωρείτε και να μας πείτε ότι όχι, έχουν αλλάξει όλα και τα έχουμε συμπεριλάβει. Κατά την άποψή μας, αν μας επιτρέψετε να έχουμε άλλη άποψη, ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς που μου επιτρέψατε. Ωραία, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό, κύριε. Να τελειώσουν οι τοποθετήσεις των αιρετών και παρακαλώ. Και ο κύριος Τσίκος Αγισίλαος. Κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα που συζητούμε, νομίζω παρότι αναφέρθηκε, τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει, 13 χρόνια είναι σε η διάρκεια αυτής της μελέτης, με την εξέλιξη που έχει. Εδώ έχουμε και ένα αρνητικό προηγούμενο, αναφέρθηκε για το θέμα του λαιμού, που έπεσε για έναν τυπικό λόγο, εδώ και 20 χρόνια, και ακόμα δεν έχει ανασυρθεί αυτή η υπόθεση για να προχωρήσει και να πάρει το δρόμο της. Ερχόμαστε μπροστά, εγώ στέκομαι μόνο στο ζήτημα το που συζητήθηκε στην αρχή. Δεν πέρασε όπως θα έπρεπε, τουλάχιστον από όσα γνωρίζουμε, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να έρθει η εισήγηση, τουλάχιστον να έχει την κανονική ροή η υπόθεση αυτή και να εκδικαστεί εδώ, να πάρθει η τελική απόφαση.
Δεν στέκομαι, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω πόσα μπορεί να έχουν ληφθεί υπόψη από τις αλλαγές. Ο μελετητής είπε ότι έχουν ληφθεί. Ακούω ότι πιθανόν να μην έχουν πάρθει και όλα υπόψη, αλλά στέκομαι βασικά σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω μια ολιγοήμερη αναβολή να γίνει η διαδικασία τουλάχιστον αυτή σωστά, θα μπορούσε να έρθει εδώ και να έχει ολοκληρωθεί η υπόθεση αυτή. Τα 13 χρόνια για 15 μέρες δεν θα αλλάζανε τα πράγματα, θα ήταν καλύτερη ροή των πραγμάτων. Εφόσον μπει στη ψηφοφορία και δεν πάει σε αναβολή, θα ψηφίσω αρνητικά. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσογκαγισιλάο. Θέλετε, ο κύριος Μπουραντάς. Παρακαλώ, κύριε Μπουραντά. Εγώ ήθελα να πω το εξής, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήρθε μια φορά οι ενστάσεις στην ποιότητα ζωής και είπατε ότι δεν χρειάζεται, ας το απορρίψουμε. Το αφήσαμε. Τώρα, δεύτερη φορά, πριν το φέρω εδώ πέρα, ήθελα να το περάσω ποιότητα ζωής. Η εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας λέει δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται. Γι' αυτό το πέρα κατευθείαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάση περιπτώσει, επειδή οι ενστάσεις είναι όλες δεκτές, ένα αυτό, και όχι θεωρούμε ότι έχουν αλλάξει, κύριε Μπιλωνά, δεν θεωρούμε. Αν έχουν αλλάξει, να μας πείτε, γιατί έχει ενημερωθεί το σχέδιο μέχρι σήμερα 10-20 φορές. Ενημερώνουμε κάθε φορά τον μελετητή ότι έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε εκείνο. Και έχει κάνει όλες τις αλλαγές των ενημερώσεων. Και εσείς, κύριε Τσοκάλι, αν νομίζετε ότι έχετε κάτι τεκμηριωμένο, να το φέρετε ότι είναι τεκμηριωμένο. Αλλά όχι θεωρούμε αένα πράγματα. Θέλουμε συγκεκριμένα να μας πείτε ότι ναι, αυτό εκεί, το συγκεκριμένο, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Να σας πούμε για ποιο λόγο υπάρχει το πρόβλημα και για ποιο λόγο δεν το προχωρήσαμε. Εν πάση περιπτώσει, ποιότητα ζωής είμαστε και εδώ. Όλοι της ποιότητας ζωής είμαστε εδώ μέσα. Θέλετε, το περνάμε μια ποιότητα ζωής πάλι και το ξαναφέρνουμε. Όπως θέλετε. Οι ενστάσεις πάντως, όλες οι ενστάσεις, είναι δεκτές. Και το θέμα της αδείας, η άδεια δεν ισχύει πια. Αλλά η ένσταση είναι δεκτή. Έφυγε ο δρόμος που το διχοτομούσε το οικόπεδο και πήγε στην άκρη. Και οι ιδιοκτήτες, όλοι οι ιδιοκτήτες των ενστάσεων είναι ενήμεροι και είναι ευχαριστημένοι. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα, αν θέλετε να το φέρουμε ποιότητα ζωής και επιμένετε, γιατί ποιότητα ζωής είμαστε και τώρα, εδώ μέσα, ποιότητα ζωής είμαστε. Όλοι μας εδώ είμαστε στην ποιότητα ζωής. Το περνάμε ποιότητα ζωής στο τυπικό θέμα και το ξαναφέρνουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπουραντά. Ο κύριος Δήμαρχος. Πατήσατε σχεδόν όλη η αντιπολίτευση, όχι όλοι, γελάσον, στα 13 χρόνια της προσπάθειας να πολεοδομήσουμε την περιοχή και ότι έχει αλλάξει χαρακτήρα και η μελέτη αυτή που είναι στο πίνακα δεν ισχύει, γιατί πέφτει ίσως, υπονοήσατε, πέφτει σε κτίρια, ρημοτομή, οικόπεδα, άρτια κλπ. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Το σχέδιο όπως είναι εκεί η μελέτη δεν επηρεάζει κανένα υφιστάμενο κτίριο που ήτανε, έγινε και θα γίνει. Γιατί αυτός που θα καταθέσει μια άδεια για να πάρει για να χτίσει εκεί πέρα, ενημερώνεται από την πολεοδομία ότι εδώ που έχει το κτίριο, κύριε, πέφτει δρόμος από τη μελέτη, φέρτε το κτίριο σου εκεί και άσε αυτό το χώρο κενό. Και έτσι έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα. Η κολυσιεργία. Εσείς αν ήσασταν διοίκηση εν μέσω μνημονίων και φτώχειας γενικότερης, θα βάζατε περιοχές στο σχέδιο που δεν έχει η οικογένεια να φάει για να πληρώσει εισφορές? Θα το κάνατε, που μας δίνετε και τις ευθύνες? Ή εν μέσω πανδημίας 2 χρόνια που ήταν όλα κλειστά, θα το φέρνατε? Θα μας λέγατε εδώ πέρα δεν έχουν ψωμί να φάνε και τους βάζει στο σχέδιο για να πληρώσουν εισφορές? Πού τα λέτε αυτά? Δεν κολυσιεργήσαμε καθόλου. Από το εδώ και 13 χρόνια προχωράει. Έχουν γίνει οι πρώτες συστάσεις, δεύτερες συστάσεις, έχει αναρτηθεί κλπ. Φτάσαμε στο διατάφτα. Όλοι ικανοποιημένοι. Όλοι. Και αυτοί που κάνανε έσταση, και αυτοί που έχουν χτίσει, και αυτοί που θα χτίσανε. Όλοι ικανοποιημένοι. Δεν θέλετε να αλλάξει χαρακτήρα? Θέλετε να γίνουμε νέα ζωή? Γιατί εκεί πάει. Άμα προσπαθεί μια
μια διοίκηση να εντάξει σε σχέδιο, τι γίνεται, αναρχία. Εδώ, νομίζω πως όλες τις παρατάξεις λέτε στα προγράμματά σας και εντάξει σε περιοχές στο σχέδιο. Αυτό δεν λέτε. Να οργανώσουμε την πόλη κλπ. Κλπ. Οπότε τι έκανες εσύ, τι έκανα με το λαιμό, να σας πληροφορήσω που το έχω πει χιλιάδες φορές, ο λαιμός δεν προχωράει. Γιατί δεν προχωράει, διότι δεν έχει καθοριστεί, γιατί είναι ΟΑΚ, η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου. Έχει καθοριστεί. Όχι. Πώς θα πάμε να κάνουμε σχέδιο. Αυτό δεν είναι μας. Και να καταθέσουμε, έχουμε καταθέσει τρεις φορές σχέδιο, σου λέω, δεν υπάρχει οριστική μελέτη στην ΟΑΚ, αφήστε το κάτω. Λοιπόν, για να μην λέμε συνέχεια τα ίδια. Θέλετε σχέδιο. Εδώ, ψηφίστε. Δεν θέλετε. Όλοι ικανοποιημένοι είναι. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά αν είναι άκυρη διαδικασία, αυτό ας το κρίνουν άλλοι. Τη στιγμή που και ο μελετητής αλλά και η τεχνική υπηρεσία λέει ότι το κυρίαρχο όργανο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίζει τέτοια θέματα, το ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο σε τοποθέτηση, να περάσουμε. Έχουμε ολοκληρώσει. Πάμε να περάσουμε στο δύο. Για να. Είναι. Τώρα. Να περάσουμε στην ψηφοφορία, παρακαλώ. Παρακαλώ. Υπέρ. Αιτιολόγηση ψήφου από τον κύριο Ηλία. Και γίνονται αποδεκτές. Κύριε Μιλουνά. Η αιτιολόγησή μας. Στα πρακτικά έχει καταγραφεί, από τη στιγμή που την είπατε. Στα πρακτικά έχει καταγραφεί. Όχι, στο αποφασιστικό. Ότι ψηφίζουμε κατά, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να περάσει ποιότητα ζωής. Κύριε Τσογάνη. Αιτιολογικό πάντα, έτσι. Εμείς επειδή είναι εκδίκαση ενστάσεων, για τις ενστάσεις θα ψηφίσουμε υπέρ, όχι γιατί μας έπεισε ο κύριος μελετητής, μας έπεισε ο κύριος αντιδήμαρχος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσογάνη. Κύριε Τσίγκος Αγισίλας. Πρόεδρε, και φυσικά είμαστε υπέρ πάντα του σχεδίου, ούτε ανέφερα κάτι και μάλιστα θεώρησα δεδομένο την τοποθέτηση του μελετητή ότι όλα έχουν ληφθεί υπόψη. Το ζήτημα είναι με το θέμα της ποιότητας ζωής, μην έχουμε πρόβλημα. Όσον αφορά τις ενστάσεις, εφόσον έχουν γίνει αποδεχτές, εάν σίγουρα όμως δεν δημιουργούν κόλλημα, θα ψηφίσω λευκό, τελικά ας πούμε, η απόφαση μου λευκό, με την αιτιολόγηση αυτή για την ποιότητα ζωής. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίγκο Αγισίλαο. Άρα, υπερψηφίζεται με 16 και 6,22 και 2,24 θετικές ψήφους κατά πλειοψηφία το 7ο θέμα. Παρακαλώ, παρακαλώ, προχωράμε. Στο 8ο θέμα της σημερινής διάταξης που αφορά την έγκριση του πρώτου ανανεωτικού πίνακα εργασιών για την και έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου επισκευές και συντηρήσεις μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων. Έχετε λάβει τις εισηγήσεις, υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Να περάσουμε ψηφοφορία υπέρ. Ομόφωνα. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων. Κύριε Τσογάνη, ομόφωνα έτσι. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων. Υπερψηφίζεται το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Και να περάσουμε στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση αιτήματος χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στο Σύνδεσμο Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών Ασπροπύργου. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Περάσουμε ψηφοφορία. Υπέρ. Ομόφωνα, στο σύνολο των παρόντων.
Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων υπερψηφίζεται το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης και να περάσουμε στο δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη διαγραφή κλήσης ΚΟΚ επωνόματι Κοτσιανίδης Ευστάθιος του Ευθυμίου. Γι' αυτό γίνεται και διαγραφή. Έρχεται λόγω θανάτου, Γιατί πληρωνόμοι, δεν πληρώνουν τα χρέη. Στις κλήσεις αυτές, όχι. Δεν πειράζει. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, δράση ψηφοφορία υπέρ ομόφωνα σύλλογων των παρόντων. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων υπερψηφίζεται το δέκατο θέμα και να περάσουμε στο ενδέκατο θέμα που αφορά την έγκριση του υπαριθμών 23741 15 του 23 πρακτικού έκθεσης εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας κύριου Σεϊκερίδη Σταύρου. Υπάρχουν ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Να περάσουμε στη ψηφοφορία υπέρ του ενδέκατου θέματος. Ομόφωνα. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων το ενδέκατο θέμα. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων το ενδέκατο θέμα. Και να περάσουμε στο 12ο θέμα που αφορά την έγκριση του υπαριθμών 23741-15 του 23 πρακτικού έκθεσης εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας κυρίας Εκατερίνης Τσάκωνα του Ιωάννη και Μαρίας Τσάκωνα του Ιωάννη. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Να περάσουμε ψηφοφορία υπέρ το 12ο. Υπέρ το 12ο στο σύνολο των παρόντων. Και να περάσουμε στο 13ο θέμα που αφορά την έγκριση οριστικής παραλαβής πρωτοκόλου παραδοτέων παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης στο Δήμο στο έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτονόμηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων των Χώρων Οδοφωτισμός με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ασπροπύργου. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Να περάσουμε στη ψηφοφορία. Υπέρ. Ομόφωνα. Κατά. Κύριε Τσίλε, υπέρ. Κατά πλειοψηφία. Με δύο αρνητικές ψήφους. Το 13ο θέμα. Και να περάσουμε στο 14ο θέμα. Που αφορά το καθορισμό τιμής μονάδος για το ύψος αποζημίωσης ιδιοκτησίας Α Ισιδόρου Ε Τσίγκου και Β Ελένης Λάμδα Τσίγκου στη θέση Γκοριτσά. Έχετε λάβει την εισηγήση, υπάρχουν ερωτήσεις. Χαμηλότερο είναι Ελένη, ναι, Ελένη Τσίγκου είναι χαμηλότερο. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Έτσι, να βοηθήσω τη διαδικασία. Τι είχαμε αποφασίσει λόγω της πίεσης που έχουμε από τον ιδιοκτήτη που έχουμε το γυμναστήριο και το τέταρτο γυμνάσιο, να βρούμε χώρο για να αντικαταστήσουμε και αυτό και αν υπάρχει χώρος εκεί για να επέκταση. Τώρα κάναμε εδώ και μερικούς μήνες την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ήρθαν δύο ακίνητα αυτά εδώ, κάναμε τις διαδικασίες, το χρεώσαμε, πήραμε αποφάσεις για να ορίσουμε το εκτιμητή, διότι η αξία είναι πάνω από
58.000 και ήρθε η εκτίμηση αυτή εδώ για τα δύο ακίνητα. Αυτά που έχουμε στη διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Το ένα ακίνητο βγαίνει ένα 450. Ένα 453 και το άλλο ακίνητο βγαίνει... Όχι, δεν είναι Ευαδό. Πίσω. Το Ευαδό. Αυτό είναι το Ευαδό, συγγνώμη. 2075 και το άλλο 1454. Προτείνουμε το 1454. Η έκτασή του είναι 1453, είναι το κτίριο από μπετόν και το εμβαδό του είναι 403. 4.000 μέτρα 103. Το άλλο είναι 1930 εμβαδών και η έκτασή του 3.517. Είναι μεγαλύτερη έκταση αυτό. Έχουμε περισσότερο χρόνο να εγκαταστήσουμε το... Είναι πάνω στο κεντρικό δρόμο. Και να σας πω και για την αξία του οικοπαίδου. Το βάζει στην 103. Έχει υπόλοιπο δόμησης το οικόπεδο. Και είναι 135 τη στιγμή που η αντικειμενική εκεί είναι 180 περίπου. Αν θυμάμαι καλά, 185. Είναι, η εκτίμηση νομίζω είναι σωστή. Προτείνω, κύριε Πρόεδρε, να αγοραστεί το δεύτερο με το 1453. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο. Υπάρχουν ερωτήσεις. Άμα βάλεις... Του οικοπαίδου λέμε τώρα. Οικοπαίδου. Του κτηρίου είναι για το οικόπεδο, για το υπόλοιπο... Το άλλο οικοπαίδου. Δεν έχει υπόλοιπο διαδόμηση. Το άλλο δεν έχει, ναι, είναι, έχει δεν έχει υπόλοιπο διαδόμηση. Υπάρχουν τοποθετήσεις. Περάσουμε ψηφοφορία. Υπέρ. Λευκό. Λευκό, κύριε Ηλία. Κύριε Τσογάνη. Λευκό, κύριε Τσίγου. Λευκό. Ομόφωνα με 16 θετικές ψήφους υπερψηφίζεται το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Και να περάσουμε... Ορίστε. Και να περάσουμε στο 15ο θέμα που αφορά την αναγκαιότητα αγοράς οικοπαίδου στο όμικρον ΤΑΦ 299 επί των οδών Καποδιστρίου και Γάλεο. Το ψάξες. Ναι, άμα θέλετε, γιατί λείπει η κυρία Αντιπρόεδρε. Θα διευκολύνω και πάλι. Πρόκειται για ένα ακίνητο το οποίο είναι δεσμευμένο από το 1974. Είναι κοινόχρηστος χώρος. Έχουμε πει ότι όσο μπορούμε και υπάρχουν χρήματα στο Δήμο να αποδεσμεύσουμε, διότι όπως βλέπετε τα αιτήματα για την αποδέσμευση το ένα διαδέχεται το άλλο και θα πρέπει ο Δήμος να φροντίσει να έχει χρήματα να αγοράσει τα οικόπεδα τα οποία ζητούν οι ιδιοκτήτες να αποδεσμευτούν τη στιγμή που τόσα χρόνια δεν τα έχουμε αποδεσμεύσει. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και να προχωρήσουμε στην αγορά αυτού του ακινήτου. Είναι ένας κοινόχρηστος χώρος. Προχωράει και η πράξη αναλογισμού εκεί, ώστε να δημιουργήσουμε ένα χώρο πρασίνου και ό,τι προβλέπεται από το σχέδιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι η κυρία Μαυράκη εδώ. Τι να προεδρεύσει. Δεν πάρει, δεν ψηφίσετε, παιδί. Άλλα, δεν θα ψηφίσω, αλλά... Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Να περάσουμε στη ψηφοφορία. Υπέρ της απόφασης. Λευκό, κύριε Τσίγκο, υπέρ. Δύο... Σε σύνολο 27 παρόντων, υπερψηφίζεται ομόφωνα με 2 λευκές ψήφους το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
και να προχωρήσουμε στο 16ο θέμα της σημερινής διάταξης, που αφορά... Μόνο τάφους έχουμε τώρα. Μόνο τάφους, έτσι. Μόνο τάφους έχουμε από εκεί πέρα. Τάφους έχετε. Ναι. Να προχωρήσουμε στο 16ο θέμα της σημερινής διάταξης, που αφορά την παραχώρηση του υπαριθμών ΙΤΑ 0313 οικογενειακού τάφου υπονόματι Σαβουλίδου Παρθένα του Θεοδόρου. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Υπέρ. Ομόφωνα. Στο σύνολο των παρόντων. Υπερψηφίζεται το 16ο θέμα. Και να περάσουμε στο 17ο θέμα, που αφορά την παραχώρηση του υπαριθμών ΙΤΑ 0335 οικογενειακού τάφου υπονόματι Γούση Απόστολου του Σωτηρίου. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Υπέρ. Ομόφωνα σύνολο των παρόντων. Ομόφωνα σύνολο των παρόντων, υπερψηφίζεται το 17ο θέμα. Να περάσουμε στο 18ο θέμα, που αφορά την παραχώρηση του υπαριθμών ΙΤΑ 128 οικογενειακού τάφου υπονόματι Παπαδοπούλου Χαρίκλια του Γεωργίου. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ψηφοφορία υπέρ. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων. Το 18ο θέμα. Και να περάσουμε στο 19ο θέμα της σημερινής διάταξης, που αφορά την παραχώρηση του υπαριθμών ΙΤΑ 0319 οικογενειακού τάφου υπονόματι Αρχοντόπουλου Σάβα του Ισάκ. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Να περάσουμε ψηφοφορία υπέρ. Ομόφωνα, στο σύνολο των παρόντων, υπερψηφίζεται το 19ο θέμα. Να περάσουμε στο 20ο θέμα της σημερινής διάταξης. Παραχώρηση του υπαριθμών ΙΤΑ 0310 οικογενειακού τάφου υπονόματι Ερμπολίδου Μοίρα του Ιορδάνη. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Υπάρχουν. Να περάσουμε ψηφοφορία υπέρ. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων. 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Παραχώρηση του υπαριθμών ΙΤΑ 0343 οικογενειακού τάφου υπονόματι Εφρέμοφ Νικόλαου του Διονυσίου. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Περάσουμε στη ψηφοφορία. Υπέρ, ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων, το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Και να περάσουμε στο 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Παραχώρηση του υπαριθμών ΘΙΤΑ 0204 οικογενειακού τάφου υπονόματι Ζντανόβ Αλεξέη του Βασίλη. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ψηφοφορία υπέρ. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Και να περάσουμε στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την παραχώρηση του υπαριθμών ΙΤΑ 0264 οικογενειακού τάφου υπονόματι Σοφιανίδου Νίνα του Γεωργίου. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ψηφοφορία υπέρ. Ομόφωνα. Το 23ο θέμα υπερψηφίζεται ομόφωνα. Και να περάσουμε στο 24ο. Παραχώρηση του υπαριθμών ΖΙΤΑ 1185 οικογενειακού τάφου υπονόματι Γιαλαμίδη Χριστόφορου του Ευσταθίου. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ψηφοφορία υπέρ. Ομόφωνα. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Να περάσουμε στο 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την παραχώρηση του υπαριθμών ΙΤΑ 0404 οικογενειακού τάφου υπονόματι Ντιόεβα Σβετλάνα του Ηλία. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ψηφοφορία υπέρ. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 26ο θέμα. Παραχώρηση του υπαριθμών ΙΤΑ 0305 οικογενειακού τάφου υπονόματι Μπουντουρίδη Δημήτριο του Γεωργίου. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ψηφοφορία υπέρ στο σύνολο των παρόντων. Υπέρ στο σύνολο των παρόντων το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Και να περάσουμε στο 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την παραχώρηση του υπαριθμών ΙΤΑ 0315 οικογενειακού τάφου υπονόμαστη Κότσο Μαρίζα του Μάκο. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις.
Ψηφοφορία υπέρ, ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων. Το 27ο θέμα, το 28ο θέμα της σημερινής διάταξης. Παραχώρηση του υπαριθμών ΙΤΑ 0412 Οικογενειακού Τάφου υπονόματι Παΐδη Διονύσιο του Νικολάου. Ερωτήσεις τοποθετήσεις. Υπέρ. Ψηφοφορία. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων. 21ο θέμα της σημερινής διάταξης. Μεταβίβαση των δικαιωμάτων του υπαριθμών Ε0051 Τάφου από τον Μπέκο Γεώργιο του Σπυρίδων στη κόρη του Μπέκου Ιωάννα Μαρία του Γεωργίου για ηθικούς και οικογενειακούς λόγους. Ερωτήσεις τοποθετήσεις. Ψηφοφορία. Υπέρ. Ομόφωνα σύλλογο των παρόντων. Ομόφωνα σύλλογο των παρόντων το 21ο θέμα. Και περνάμε στο 30ο θέμα της σημερινής διάταξης. Λήψη απόφασης για δωρεάν έξοδα κηδείας ανόρυξης και ενταφιασμού για τον νεκρό Φιλιππή Δημήτριο του Φιλίππου. Ημερομηνία θανάτου 9 Τρίτου του 23. Ερωτήσεις τοποθετήσεις. Ψηφοφορία. Υπέρ στο σύνολο των παρόντων. Να πούμε ότι στο 30ο θέμα προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Βραμ και θεωρείται παρούσα στη συνεδρίαση. Μισό λεπτό. Αβραμ. Από το 30ο θέμα και μετά. Κυρία Αβραμ, από το 30ο θέμα και μετά. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων. 31ο θέμα. Λήψη απόφαση για δωρεάν έξοδα κηδείας ανόρυξης και ενταφιασμού για τον νεκρό δρόσο Μιχαήλ του Παναγιώτη. Ημερομηνία θανάτου 10 Απριλίου του 2022. Ερωτήσεις τοποθετήσεις. Ψηφοφορία υπέρ. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων το 31ο θέμα. 32ο θέμα. Παραχώρηση του υπαριθμών ΙΤΑ 0411 οικογενειακού τάφου υπονόματι Αθανασιάδος Βετλάνα του Νικολάη. Ερωτήσεις τοποθετήσεις. Πάμε στη ψηφοφορία υπέρ. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων το 32ο θέμα. 33ο θέμα. Παραχώρηση του υπαριθμών ΙΤΑ 0325 οικογενειακού τάφου υπονόματι Απατσίδου Παναήλα του Γεωργίου. Ερωτήσεις τοποθετήσεις. Ψηφοφορία υπέρ. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων το 33ο θέμα. 34ο και τελευταίο θέμα. Παραχώρηση του υπαριθμών ΙΤΑ 03188 οικογενειακού τάφου υπονόματι Ζανιλίδου Ναντέντζα του Ηλία. Ερωτήσεις τοποθετήσεις. Η ψηφοφορία υπέρ. Ομόφωνα στο σύνολο των παρόντων. Υπερψηφίζεται το 34ο και τελευταίο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Λύεται η συνεδρία σας.